καλώς ήρθατε σε άλλο ένα επεισόδιο Green Kitchen by Madame Ginger. Και σήμερα, παιδιά, είμαι σε διάθεση για barbecue και για ασιατικές γεύσεις. Θα ξεκινήσω με το barbecue. Θα ψήσω μελιτζάνες για να τις φτιάξω μία λαχταριστή μελιτζανοσαλάτα, αρωματική και καπνιστή μελιτζανοσαλάτα, με χούμους με πέστο βασιλικού και καβουρδισμένο κουκουνάρι. Και θα το συνοδεύσουμε όλο αυτό με ένα Bloody Mary. Virgin Bloody Mary, δηλαδή χωρίς αλκοόλ, και έτσι ελληνικό Bloody Mary, γιατί θα βάλουμε μέσα πολλά ελληνικά στοιχεία. Στη δεύτερη συνταγή της εκπομπής πάμε σε κεφτεδάκια, plant-based, φυτικά, vegan κεφτεδάκια, τα οποία θα γλασάρουμε και θα καραμελώσουμε μέσα σε μια φανταστική, πανεύκολη, σπιτική τεριάκι. Φυσικά θα το συνοδεύσουμε με λαχανικά, αλλά και με ένα ζουμερό, πολύ αρωματικό ρύζι καρύδας. Πάμε να ξεκινήσουμε από τα ψησίματα στο μπάρμπεκιου και συνεχίζουμε με την κουζίνα μας, γιατί ανυπομονώ να μαγειρέψουμε και σήμερα μαζί. Λοιπόν, βάλαμε μελιτζάνες και σέλερι στο barbecue και τώρα τι γίνεται εδώ. Οι μελιτζάνες μου με το σέλερι έχουν διαφορετικές θερμοκρασίες έτσι και χρόνο ψησίματος. Γι' αυτό τι έχω κάνει. Σε αυτό το φανταστικό μου barbecue έχω βάλει όλο το κάρβουνο από τη μία μεριά, οπότε εκεί είναι δυνατή η θερμοκρασία, και έχω κρατήσει από εδώ λίγο καρβουνάκι, οπότε έχω δημιουργήσει δύο ζώνες θερμότητας. Μία καυτή για τις μελιτζάνες, μία πιο δροσερή για το σέλερι, ώστε να τελειώσουν περίπου στον ίδιο χρόνο. Οπότε, τα ψήνω, περιμένουμε λίγο, πάω στην κουζίνα και συνεχίζουμε από εκεί τη μαγειρική μας. Λοιπόν, ωραία ψημένα, καβουρδισμένα έτσι, έχουν πάρει και αυτό το χρωματάκι του μπάρμπε και τα λαχανικά μου. Η μελιτζάνα, πριν αρχίσω να σας λέω για τη συνταγή, ευθύς αμέσως θα τρέξω να τη βάλω σε ένα μπολ κατευθείαν. Γιατί τώρα θα τη βάλω σε ένα μπολ? Θα τη βάλω λοιπόν στο μπολ, θα την κλείσω με μεμβράνη. Θέλω εδώ μέσα στο μπολ να βγάλει ατμούς. Αυτό θα με βοηθήσει να ξεκολλήσει αφενός λίγο έτσι η σάρκα από την φλούδα και αφετέρου θα αρχίσει σιγά σιγά η μελιτζάνα να βγάζει κάποια υγρά, τα υγρά της μέσα μέσα στον μπολ μου, και θα ξεπικρίσει αφενός και αφετέρου δεν θα μου νερώσει, δεν θα μου γίνει νερουλή η μελιτζάνα σαλάτα μου. Οπότε την αφήνω τώρα λίγο στην άκρη, έτσι θα την άφηνα για ένα τέταρτο, από ένα τέταρτο έως 30 λεπτά, ανάλογα και τι δουλίτσες έχουμε να κάνουμε μέσα στην κουζίνα. Να πω ότι στο barbecue το καλύτερο ψήσιμο για τη μελιτζάνα είναι αργά και βασανιστικά. Θέλει από 30, θα πω εγώ, μέχρι 60 λεπτά. Το καλύτερο όμως είναι τα 60 λεπτά, έτσι. Οπότε ψήστε τη αργά, δώστε της χρόνο να μελώσει, να καραμελώσει, να ψηθεί μέχρι μέσα. Το σέλερι, εντάξει παιδιά, δεν θέλουμε κάτι. Λίγο να καπνίσει θέλουμε. Έτσι κάποια φιλαράκια που κάηκαν εμένα μου αρέσει. Αλλά αυτά θα σας τα πω στην επόμενη συνταγή που είναι το Bloody Mary. Το αφήνω στην άκρη. Και πάμε τώρα λοιπόν, παιδιά, τζιντζεράκια μου, να κάνουμε τα επόμενα steps από τη μελιτζανοσαλάτα. Πανευκολίδη τη μελιτζανοσαλάτα. Θα μπορούσαμε να την πούμε μπαμπαγκανούς. Θα ακολουθήσουμε δηλαδή τη διαδικασία της μπαμπαγκανούς. Πάμε να τα ξεκινήσουμε καβουρδίζοντας το κουκουνάρι. Κουκουναράκι στο τηγανάκι. Ωραία. Εδώ δεν θέλω πολλά πράγματα. Δεν θέλω λάδια, δεν θέλω αλάτια. Θα βάλω μέτρια φωτιά. Θα πάω στο 6 και το μυαλό μου και τα μάτια μου και η καρδιά μου θα είναι στο κουκουνάρι, γιατί το κουκουνάρι μέσα σε ένα δευτερόλεπτο, παιδιά, μπορεί να σας γίνει στάχτη και μπούρμπερι. Θα είμαι πάνω από το κουκουνάρι, εξάλλου προσπαθώ να κερδίσω και λίγο χρόνο για να γίνει η μελιτζάνα όπως πρέπει, η οποία κοιτάξτε τι ωραία που έχει γίνει ήδη, δεν τη βλέπεις καν γιατί είναι μέσα στον ατμό. Αυτό είναι πάρα πολύ καλό σημάδι. Την αφήνω στην άκρη. Εδώ στο κουκουνάρι μου, κάθομαι από πάνω για να το δούμε
να αλλάζει χρώμα, να καβουρδίζεται. Και βλέπω τώρα ότι το κουκουνάρι μου, παιδιά, έχει αρχίσει και παίρνει χρώμα και είναι η ώρα, τζιντζεράκι, που κλείνω τη φωτιά μου, βγάζω το κουκουνάρι από τη φωτιά, παρόλο που δεν είναι ακριβώς όσο καβουρδισμένο θέλω. Και γιατί το κάνω αυτό? Γιατί το τηγάνι μου καίει πάρα πολύ και αυτό θα συνεχίσει εδώ μέσα να μαγειρεύεται και θα συνεχίσει να μαυρίζει και θα έρθει τελικά εκεί που θέλω. Το αφήνω στην άκρη. Δεν έχω και κίνδυνο να καεί τώρα, τελείωσε σχεδόν. Για να δω. Μήπως έχω λίγο? Όχι, δεν έχω. Λοιπόν, τα αφήνω στην άκρη και φέρνω τον μπολ μου. Και θα ξεκινήσω να φτιάχνω εδώ αυτό που σας έλεγα πριν, την μπαμπαγκανούς. Μία έτσι κλασική, να το πούμε αληφή, να το πούμε σαλάτα, να το πούμε έναν ωραίο, μια ωραία μελιτζανοσαλάτα της Μέσης Ανατολής, την οποία φυσικά, παιδιά, εμείς δεν θα αφήσουμε στην ησυχία της, δεν θα τη φτιάξουμε παραδοσιακή, δεν θα τη φτιάξουμε κλασική. Γυρίζω λίγο το κουκουνάρι, μη μου καεί. Θα τις βάλουμε μέσα, παιδιά, μία άλλη πολύ αγαπημένη σαλάτα της Μέσης Ανατολής, το χούμους. Το οποίο όμως χούμους μου σήμερα έχει πέστο βασιλικού μέσα και θα γίνει, παιδιά, μία σαλάτα όνειρο. Πάμε να βάλουμε στο μπολ μας το πρώτο μας υλικό, ταχίνι. Πρωτεϊνούχο, θρεπτικό, πεντανόστιμο, μπαίνει παραδοσιακά και στην μπαμπαγκανούς και στο χούμους, έτσι. Εδώ θα το ανακατέψω λίγο, παιδιά, το ταχύνει πάντα να το ανακατεύετε, γιατί έρχεται και κάθεται έτσι η πούλπα του σουσαμιού κάτω-κάτω πάντα και ανεβαίνουν τα έλαια πάνω. Ωραία. Μία κουταλιά στον μπολ. Έτσι θα βάλω μια γερή κουταλιά. Μαζί με το ταχύνι μου θα βάλω λίγο μέλι και για την γλύκα του και για το αρωμά του. Έτσι μισή κουταλίτσα. Ωραία. Θα βάλω λίγο νεράκι, μέσα το νεράκι. Και τώρα χρειάζομαι για αρχή ένα πιρούνι, για να τα κάνω όλα αυτά εδώ ένα καλό ανακάτεμα. Μπαμπαγκανούς, μελιτζάνα, σκόρδο. Εννοείται θα βάλω σκόρδο, προφανώς και θα βάλω σκόρδο. Και παιδιά θα χρειαστώ και ένα λεμονάκι. Οπότε, μία σκελίδα σκόρδο, δεν ξέρω αν θα βάλω όλο το λεμόνι, θα το δούμε μαζί στην πορεία. Είναι πάντα ανάλογα το λεμόνι. Σε αυτά τα υλικά, παιδιά, δεν θέλω να ακολουθείτε ακριβώς τη συνταγή, εκτός να κάνουμε γλυκό. Όταν λέμε ένα λεμόνι στη συνταγή, εσείς θα βάζετε μισό. Θα δοκιμάζετε και μετά, αν χρειάζεται, θα βάζετε και το υπόλοιπο μισό. Ωραία. Το πολτοποιώ κατευθείαν μέσα στο μπολάκι μου. Τέλεια. Και θα ξεκινήσω, όπως είπαμε, με το μισό μου λεμόνι. Μέσα λοιπόν και το λεμόνι. Εδώ αμέσως, παιδιά, σας έχω φτιάξει, πέρα από τη βάση για την μπαμπαγκανούς μου ή τη μελιτζάνο σαλάτα μου, όπως θέλετε πείτε το, σας έχω φτιάξει και ένα υπέροχο ντρέσινγκ για τις σαλάτες σας. Κοιτάξτε εδώ τώρα πώς άσπρισε αμέσως το ταχύνι, τα ρίξαμε το λεμόνι, και τι ωραία κρέμα που έγινε. Φοβερή βάση. Λίγο πιπεράκι μέσα. Ωραία. Αλατάκι θα βάλω μετά τη μελιτζάνα. Το προτιμώ. Δεν έχει σημασία, έτσι κι αλλιώς. Εσείς βάλετε όποτε θέλετε. Ωραία. Λοιπόν, μικρό καθαρισματάκι. Εδώ μαχαιράκια. Αυτό δεν το χρειάζομαι. Αυτό το κρατάω για μετά. Κάνω στην άκρη τον μπολ. Και πάμε, παιδιά, να δούμε σε τι φάση είναι οι μελιτζάνες. Τέλειες μελιτζανούλες, παιδιά, φανταστικές. Και τώρα θα κάνω το εξής. Καταρχήν, σχοβολά. Είμαι τώρα κάπου στο Τελαβίβ, εγώ και προχωράω και είναι καλοκαίρι και είμαι εκεί και πάω και κάθομαι κάπου, παιδιά, και τρώω μπαμπαγκανούς που τα έχει ψήσει εκεί ο Μαν έξω από το μαγαζί σε 5 καρβουνάκια. Αυτή είναι η φάση αυτού του μπολ. Γούστα ρε, θα με πας μια μέρα στο Τελαβίβ, εννοείται. Μελιτζάνα στο ξύλο κοπής μου. Και τώρα, παιδιά, πολύ απλά τα πράγματα. Κόβουμε τη μελιτζάνα στη μέση. Φανταστική φάση εδώ, παίζει. Δεν είπα τυχαία πριν το Τελ Αβίβ, γιατί η αλήθεια είναι ότι πρώτη φορά στη ζωή μου μπαμπαγκανούς και είδα και μαγείρεψα, ήταν σε ένα σπίτι στο Ισραήλ και συγκεκριμένα στην Ιερουσαλήμ.
όταν είχα πάει ένα ταξίδι πριν πολλά χρόνια. Και έμενα σε ένα σπίτι εκεί ντόπιον. Και για πρώτη φορά μας έφτιαξε εκεί ο κύριος του σπιτιού, Μπαμπαγκανός, και είχα τρελαθεί, παιδιά, είχα τρελαθεί. Βέβαια, εκείνος, να πω την αλήθεια, μόλις έψησε τη μελιτζάνα, έτσι όπως ήταν ολόκληρη και ψημένη, την έβαλε κατευθείαν κάτω από τη βρύση και την ξεφλούδισε. Δηλαδή δεν την έκανα όπως την κάνω εγώ. Εγώ προτιμώ να την κάνω έτσι. Εσείς μπορείτε να κάνετε και τη τεχνική του φίλου μου από το Ισραήλ. Κουταλάκι. Παίρνω τη σάρκα όσο καλύτερα μπορώ. Βλέπεις, ξεκολλάει αμέσως εδώ. Πολύ καλή φάση, σημαίνει την έχω ψήσει πάρα πολύ καλά. Και έτσι όπως είναι, παιδιά, η ωραία μου, η γλυκιά, η καλοκαιρινή σάρκα της μελιτζάνας, τη βάζω μέσα στο μπολ με το ταχύνι. Τέλεια. Δεν θέλω να χάσω τίποτα εδώ, Παίρνω και από τα πλάγια, σηκώνω τη φλούδα. Πάμε να καθαρίσουμε όλες τις μελιτζάνες. Ωραία, πανέτοιμη είμαι. Και πάμε τώρα να τελειώσουμε τη μελιτζάνα σαλάτα. Φέρνω εδώ τον μπολ μου, ανακατεύω πολύ καλά. Κοίτα τι ωραία εδώ που ανακατεύεται το ταχύνι με τη μελιτζάνα, παιδιά, και το σκορδάκι από κάτω. Θα βάλω έτσι και λίγο λαδάκι. Να και το λαδάκι μου, ανακατεύω. Αλατίζω, θυμάμαι ότι δεν έχω αλατίσει. Έτοιμη εδώ η μπαμπαγκανούς. Πάμε τώρα να την κάνουμε μπαμπαγκανούς με έξτρα γεύση ρεβιθιού από το χούμους μας, αλλά και τρομερό άρωμα από βασιλικό. Χούμους λοιπόν. Αυθεντική συνταγή χούμους, παιδιά, με πέστο βασιλικού μέσα, αρωματικό και υπέροχο, και από 100% ελληνικά ρεβίθια, χωρίς συντηρητικά, χωρίς γλουτένι. Θα βάλω τώρα, πόσο να βάλουμε εδώ, για να δω. Θα βάλω το μισό. Θα βάλω τη μισή συσκευασία. Δηλαδή, αυτό είναι μια μισή κουταλιά, γιατί ήταν μια τεράστια κουταλιά. Δύο με τρεις κουταλιές σούπας. Τώρα βέβαια, αν εσείς θέλετε περισσότερη γεύση ρεβιθιού και άρωμα βασιλικού, βάζετε και όλη τη συσκευασία, μην σας πω. Ανακατεύω, παιδιά, και μου έρχονται μυρωδιές καπνιστές από τη μελιτζάνα μου. Μου έρχεται το πέστο έτσι ο βασιλικός και είμαι έτοιμη. Παιδιά, είμαι έτοιμη. Τελείωσε. Αυτό ήτανε. Τώρα, πάμε να σερβίρουμε. Κλείνουμε τη συσκευασία, τη βάζουμε στο ψυγείο, θα τη φάμε μετά. Φέρνω εδώ λίγες αραβικές πιτούλες. Εδώ στην άκρη. Εδώ η μελιτζάνα σαλάτα. Τις κάνω έτσι δύο στροφούλες. Μου αρέσει. Βάζω εδώ το λαδάκι μου. Τέλεια. Βάζω το κουκουνάρι μου. Ωραία. Θα βάλω μερικά φιλαράκια φρέσκου βασιλικού, έτσι να το ενισχύσω. Αυτά τα πιο τρυφερούδια τα κρατάω. Λίγο πιπεράκι από πάνω. Και είμαστε έτοιμοι, παιδιά. Μελιτζάνο σαλάτα, καπνιστή μελιτζάνο σαλάτα, με χούμους, με πέστο βασιλικού, με κουκουνάρι, με λίγο φρέσκο βασιλικό από πάνω, αραβική πιτούλα. Δεν χρειάζεται καν να πάρεις πιάτο. Με την αραβική σου πιτούλα, κατευθείαν, πιρούνι, παιδιά, τι πιάτο, δεν χρειάζεται καν να πάρεις πιάτο. Δεν χρειάζεται καν να πάρεις πιρούνι. Με την αραβική σου πιτούλα, τρως κατευθείαν. Τη μελιτζάνα σαλάτα που έχεις ετοιμάσει σε πολύ λίγο χρόνο και είναι, παιδιά, τόσο κρεμμώδης, τόσο νόστιμη, τόσο αρωματική. Νομίζω θα τη φάω όλη. Συγγνώμη, σήμερα δεν σας δώσω τίποτα. Υλικά για τη μελιτζάνο σαλάτα. 150 γραμμάρια χούμους με πέστο βασιλικού, 2 μεγάλες φλάσκες μελιτζάνες, 1 κουταλιά της σούπας ταχίνι, 3 κουταλιές της σούπας νερό, μισό κουταλάκι του γλυκού μέλι,
χυμό από μισό ή ένα λεμόνι, μία σκελίδα σκόρδο, ελαιόλαδο, αλάτι και φρεσκοτριμμένο πιπέρι. Υλικά για το σερβίρισμα, 50 γραμμάρια κουκουνάρι, ένα δέρατο ματσάκι φρέσκο βασιλικό, ελαιόλαδο. Σκέτο θα το πιω τον Bloody Mary, παιδιά. Την τζακίσαμε τη μελιτζάρα σαλάτα, δεν έμεινε πραγματικά τίποτα. Οπότε τώρα πάμε να φτιάξουμε ένα Bloody Mary. Virgin Bloody Mary, vegan Bloody Mary, γιατί θα μου πεις ginger, το Bloody Mary δεν είναι vegan. Όχι, τζιντζεράκι κανονικά δεν είναι vegan, γιατί έχει αυτή τη σως μέσα που δεν ξέρω πώς ακριβώς την προφέρουν. Θα την πω τώρα όπως τη θυμάμαι, Worcestershire sauce. Κανονικά αυτή τη σως μέσα, η οποία δεν είναι vegan. Εμείς λοιπόν δεν θα το κάνουμε παραδοσιακά την κλασική συνταγή, θα κάνουμε μια δικιά μου, κουλαμάρα. Πολύ ωραία όμως, πολύ νόστιμη, πολύ ελληνική, γιατί θα βάλω παιδιά μέσα την καπαρίτσα μου, θα βάλω την ντοματούλα μου την ελληνική, την καλοκαιρινή, με τη μεστή της γεύση, την ωραία, την κατακόκκινη, θα βάλω αγκουράκι, θα βάλω το σελερί μου, το οποίο θυμάσαι στην αρχή αυτού του επεισοδίου, στο έψησα στο μπάρμπεκιου, για να δώσω έτσι και ένα καπνιστό, ας πούμε, άρωμα στο Bloody Mary μου. Και είμαι πανέτοιμη να ξεκινήσω τη συνταγή, γιατί είναι και πανεύκολη. Σε δύο λεπτά την έχουμε τελειώσει. Παίρνω το αγκούρι μου και με ενημερώνουν εδώ από το control, εκεί δηλαδή ο σκηνοθέτης μας, ότι η σως, παιδιά, λέγεται Worcester. Worcester. Θέλω, τζιντζεράκι, να μου ξεφλουδίσεις το αγκούρι. Και αφού το καθαρίσω, βγάζω εδώ τη φλούδα, βλέπω. Κόβω έτσι και τις γονίτσες του. Θέλω τώρα να βγάλουμε και τα σπόρια. Δεν τα θέλω τα σπόρια μες στο Bloody Mary καθόλου. Θα κόψω το αγκούρι στη μέση. Στη μέση. Στη μέση και στη μέση. Okay. Και μετά θα πάρω έτσι από εδώ με το μαχαιράκι μου τα σπόρια. Προσέξτε όμως μου πάρετε σάρκα και χάσουμε σάρκα. Θέλω να το πάρετε σύριζα. Εδώ. Αυτό. Ίσα ίσα. Να το. Να το σποράκι μου, δεν το πετάω. Δροσερό και ωραίο, με τις βιταμινούλες του. Ωραία. Κάνω λοιπόν και τα υπόλοιπα. Ωραία. Τέλεια. Λοιπόν, τώρα όλα αυτά τζιντζεράκια μου θα τα ξανακόψω λίγο, έτσι, για να μην τα βάλω τόσο μεγάλα μέσα στο blender. Και θα τα βάλω μέσα στο blender. Βάζουμε λοιπόν μέσα τα αγκουράκια. Και πάμε λοιπόν τώρα να βάλουμε τα υπόλοιπα υλικά μας, ξεκινώντας φυσικά από το πιο βασικό υλικό ενός Bloody Mary, φυσικός χυμός ντομάτας. Ντομάτα λοιπόν, φυσικός χυμός ντομάτας, παιδιά, με αυτή την ωραία μεστή καλοκαιρινή της γεύση. Ανοίγω. Βάζω όλη την κονσέρβα μου μέσα στο blender. Τη βάζω στο νεροχύτη μου, γιατί θα την ξεπλύνω και ή θα την κάνω γλαστράκι ή θα την ρίξω στην ανακύκλωση. Και τώρα, παιδιά, ένα μυστικό. Σε περίπτωση που δεν έχετε φυσικό χυμό ντομάτας και έχετε εκεί στο ντουλάπι σας έναν χυμό ντομάτας ελαφρά συμπυκνωμένον όπως αυτός εδώ, τότε θα βάλετε όλη αυτή τη συσκευασία, αλλά θα προσθέσετε και από τα μικρά αγκουράκια άλλο ένα, από ένα μεγάλο αγκούρι άλλο μισό. Ωραία. Πάμε τώρα να συνεχίσουμε, παιδιά. Κάπαρι μέσα στον Bloody Mary μου. Θέλω να γίνει αλμυρό, θέλω να γίνει ελληνικό, θέλω να αποκτήσει έτσι λίγο ουμάμι γεύση. Το έχουμε πει σε πάρα πολλά επεισόδια τι είναι αυτή η ουμάμι γεύση, αυτή η έκτη γεύση, η πολύ μεστή και αυτή. Μέσα λοιπόν η κάπαρι. Ωραία. Πάμε για το ξύδι μας. Θέλουμε οξύτητα μέσα στον Bloody Mary μας, παιδιά. Θα βάλω ένα ξύδι από κρασί. Μην βάλετε ξύδι βαλσάμικο, δεν θέλουμε άλλη γλύκα μέσα στο Bloody Mary, θέλουμε οξύτητα. Τρεις κουταλιές λοιπόν, το ταμπάσκο μου, όποιος τρώει καυτερά το βάζει, όποιος δεν τρώει καυτερά δεν το βάζει. Θα τσιμπήσω λίγο εγώ εδώ, θα τσιμπήσω. Ωραία. Τι έχω ξεχάσει, αγκουράκι, ντομάτα, κάπαρι, ξύδι, ταμπάσκο, χυμό από ένα λεμόνι. Ωραία, το σουρωτηράκι μου. Τέλεια. Αλατάκι. Θα αλατίσω λίγο τώρα, γιατί έχω και την κάπαρη, παιδιά, μην το ξεχάσετε αυτό. Ένα τσίκ αλάτι. Ίσα-ίσα να αναδείξουμε τις γεύσεις ουσιαστικά. Και πιπεράκι. Τέλεια.
Πάμε για χτύπημα και είμαστε έτοιμοι. Τέλεια. Και χτυπάω. Θέλω να γίνει, παιδιά, όλο αυτό απόλυτα βελούδινο. Ωραία. Λοιπόν, αλατάκι σε ένα πιάτο. Ιδανικά, παιδιά, θέλω ανθό αλατιού και κάπου έβαλα. Πού το έβαλα? Το λεμόνι μου. Εδώ είναι. Λοιπόν, θέλω να βρέξω το χείλος του ποτηριού είτε με λίγο νερό ή ακόμα καλύτερα με το λεμόνι μου. Τέλεια. Το βουτάω στο αλάτι και το αφήνω στην άκρη. Κάνω και το δεύτερο. Ωραία. Και πάμε τώρα. Πάγο, μπόλικο πάγο. Τέλεια. Το μπλάδι μέρι μου. Το μοιράζω στα δύο ποτήρια. Είναι πηχτό, είναι αρωματικό, παιδιά, είναι πεντανόστιμο. Τέλεια. Θα μπορούσαμε να πούμε, παιδιά, ότι το Bloody Mary είναι ένα mocktail, παύλα, cocktail, σαν συμπυκνωμένη σαλάτα. Και για το σέλερι μου θα διαλέξω έτσι τώρα δύο ωραία κοτσάνια, δύο ωραία sticks σέλερι. Και μου αρέσει νομίζω και για τα δύο. Τέλεια. Θα κόψω εδώ το πολύ χοντρό κομμάτι. Θα πάρω έτσι δύο φιλαράκια τα οποία, παιδιά, είναι κρίτσι κρίτσι αν τα ακούσετε. Θα ρίξω έτσι λίγο μέσα. Ωραία. Και ένα σέλερι στο ένα. Το οποίο, παιδιά, εννοείται ότι στο μάτι είναι λίγο πιο μαραμένο, λίγο πιο έτσι ζαρωμένο από ένα ολόφρεσκο σέλερι, αλλά είναι πάρα, πάρα πολύ νόστιμο. Να τα λοιπόν δύο υπέροχα, για να δοκιμάσω κιόλας, θρεπτικά mocktails, Bloody Mary, λίγο διαφορετικά από τα Bloody Mary που ξέρατε. Και τώρα... θα σου πω. Το έκανα λίγο πικάντικο, είναι λίγο καυτερό, έτσι. Ανέβηκε λίγο η θερμοκρασία. Έχει, παιδιά, αυτό το καπνιστό άρωμα του σέλερι μέσα. Είναι λίγο καυτερούτσικο. Έχει την αλμύρα της κάπαρης. Έχει αυτή τη φανταστική γλύκα της ντομάτας. Ένα μόκτελ, παιδιά, φανταστικό. Πάω για Eco Ginger Tip και έρχομαι με κάτι και φτεδάκια. Θα σας τρελάνω σήμερα. Υλικά, 390 γραμμάρια φυσικό χυμό ντομάτας, ένα αγγούρι, 3 κουταλιές της σούπας ξύδι από κρασί ή μιλόξιδο, μία κουταλιά της σούπας κάπαρη, μισό κουταλάκι του γλυκού ταμπάσκο ή καυτερό μπούκοβο, χυμό από μισό λεμόνι, αλάτι και φρισκοτριμμένο πιπέρι. Υλικά για το σερβίρισμα, 2 στίκ σέλερι, ανθό αλατιού. Eco Ginger Steve και σήμερα θα δούμε 5 τρόπους για να αξιοποιήσεις τα υπερόρημα φρούτα που έχεις στον πάγκο της κουζίνας ή στο ψυγείο σου σε αλμυρές συνταγές. Πάντα πίστευα ότι οι άνθρωποι χωριζόμαστε σε αυτούς που αγαπάμε το γλυκό και σε αυτούς που αγαπάμε το αλμυρό. Εγώ βρίσκομαι στη δεύτερη κατηγορία και γι' αυτό πάρα πολλές φορές δυσκολεύομαι να φάω φρούτα. Είναι πάρα πολύ γλυκά για μένα, ειδικά τα υπερόρημα φρούτα για τα οποία θα μιλήσουμε σήμερα. Γι' αυτό, παιδιά, προσπαθώ να βρίσκω καθημερινά τρόπους να εντάσω τα φρούτα στις αλμυρές συνταγές μου και σήμερα θα σας δείξω 5 μυστικά, 5 ιδέες αν θέλετε, να το κάνετε κι εσείς αν είστε μαζί μου στο Team Αλμυρό. Ιδέα νούμερο 1. Ψητά λαχανικά. Όλοι αγαπάμε τα ψητά λαχανικά και σκέψου τώρα να φτιάξεις ένα ωραίο ταψί με μελιτζάνες, ντομάτες, πατάτες, κολοκυθάκια, να βάλεις μέσα και μερικές φέτες ροδάκινο, ελαιόλαδο, αλάτι, σκόρδο, λεμόνι και βγαίνει, παιδιά, ένα φαγητό γλύκισμα. Το ροδάκινο δε ταιριάζει τέλεια με το κολοκυθάκι, οπότε μην ξεχάσεις να βάλεις το ταψί σου και ένα-δυο φρέσκα κολοκυθάκια. Ιδέα νούμερο 2. Βάζω φρούτα στην αγαπημένη μου σαλάτα. Μία σαλάτα καπρέζε με τα υπέροχα γλυκά ντοματίνια που έχω μαζέψει εδώ πίσω από τον κήπο. Φρέσκια μοτσαρέλα, ζουμερή και νόστιμη, φύλλα βασιλικού και μερικές φέτες πεπόνι ή νεκταρίνια.
την αναβαθμίζει, την κάνει ακόμα πιο καλοκαιρινή και κατά της πατάλης τροφίμων. Και πάμε τώρα σε δύο πολύ πολύ αγαπημένες μου ιδέες για φρούτα σε αλμυρές συνταγές. Καρπούζι με φέτα. Δεν υπάρχει πιο καλοκαιρινό μεσημεριανό από αυτό και δεν υπάρχει πιο τέλειος συνδυασμός του γλυκού με το αλμυρού. Οπότε, αν έχουμε ένα καρπούζι, το έχουμε κόψει καιρό, είναι έτοιμο να χαλάσει, δοκιμάζουμε αυτό σαν μεσημεριανό γεύμα. Ή αν έχουμε ένα ροδάκινο, ένα βερίκοκο, ένα νεκταρίνι ή οποιοδήποτε άλλο φρούτο, μπορούμε να το βάλουμε μέσα στο σάντουιτς μας, αφού το ψήσουμε πρώτα ή ακόμα και ομό, μαζί με τυρί και λίγο πέστο, θα ξετρελαθείτε με την αντίθεση που κάνει το αλμυρό με το γλυκό σε αυτή τη συνταγή. Και πάμε για την τελευταία μας ιδέα, παιδιά, μία σάλσα. Φρέσκα. Την έχουμε δει έτσι σε μεξικάνικα ή street food μεξικάνικα. Είναι ουσιαστικά ντομάτα με κόλιανδρο, κρεμμύδι, μπορεί αγγούρι καμιά φορά. Εμείς θα την κάνουμε αλλιώς. Θα βάλουμε μάγκο, θα βάλουμε ροδάκινο, θα βάλουμε το lime, τον κόλιανδρό μας, το λάδι μας, το ξύδι μας ή το λεμόνι, το lime και θα φτιάξουμε μία φανταστική σάλσα φρέσκα για τα hot dog ή τα μπέργκερ μας. Αυτό ήταν το σημερινό μου Eco Ginger Tip. Εσύ μπες στο αλλάζουμεsynithies.ab.gr και βρες χρήσιμα tips και χρήσιμα άρθρα για να αλλάξεις τις συνήθειές σου και να βοηθήσεις το περιβάλλον από σήμερα. Έτοιμη είμαι, παιδιά, για τη δεύτερη συνταγάρα μου. Συνεχίζουμε έτσι σε στυλ, ας το πούμε, barbecue. Τα κεφτεδάκια μου, τα plant-based. Plant-based, να πούμε ότι είναι plant-based, χορτοφαγικά, βασισμένα δηλαδή σε φυτικές, έτσι, σε φυτικά υλικά. Plant-based κεφτεδάκια λοιπόν, τα οποία τι θα τα κάνω, σκέτα θα σας τα βγάλω, είμαι εγώ τέτοια, είναι δυνατόν. Τεριγιάκι σος, θα μπουν λοιπόν μέσα σε μια έτσι ωραία, αλμυρή, γιαπωνέζικη σος, την τεριγιάκι, θα εξηγήσουμε μετά τι είναι φτιάχνοντάς τη και θα τα συνοδεύσουμε με διάφορα λαχανικά, αλλά και με ένα μπασμάτι ρύζι σε γάλα καρύδας βρασμένο, υπέροχο παιδιά, σούπερ αρωματικό και σούπερ πρωτότυπο, έτσι για να φάμε και το ριζάκι μας λίγο διαφορετικά. Πάμε να ξεκινήσουμε. Πάμε. Πολύ χαρούμενη με αυτή τη συνταγή. Έχει. Η τεριγιάκι σος μου αρέσει πάρα πολύ. Πολλά τζιντζεράκια μάλλον την ξέρετε και θα τη φτιάξω εδώ την τεριγιάκι σος μου, παράλληλα σας το λέω. Την ξέρετε έτσι από μαγαζιά που τρώτε με ασιατικά, την έχετε ακούσει κτλ. Κτλ. Είναι, όπως είπαμε και πριν, μία αυθεντική γιαπωνέζικη σάλτσα. Έχει έτσι αυτή την ουμάμι γεύση, αυτή την έκτη γεύση που έχουμε αναφέρει πάρα πολλές φορές σε αυτή την εκπομπή. Ελπίζω να την έχετε μάθει μέχρι τώρα, παιδιά. Μία γεύση, λοιπόν, που μας θυμίζει πολύ κρέας. Πολλές φορές μας θυμίζει ψημένη ντομάτα, έτσι σχεδόν καμένη ντομάτα. Είναι η γεύση του μπέικον, της παρμεζάνας, της σόγιας. Και πάμε να βάλουμε στο υπερκατσαρολάκι μου εδώ και λέω υπερκατσαρολάκι γιατί παιδιά έχει αυτή τη φοβερή επίστρωση στην αντικολλητική, δεν κολλάει τίποτα. Red series στο κατσαρολάκι μου, βάζω σόγια σος. Ωραία. Μαζί με τη σόγια σος τη βρίσκεται παντού. Ένα από τα μηνύματα που λαμβάνω συνέχεια στο Instagram μας, βάλετε το παιδιά να το δουν το τζερά και εδώ από κάτω να μας ακολουθήσουν, είναι «Μα πού βρίσκω ρε τζίντζερ αυτή τη σόγια σος, τζιντζεράκι, τζιντζεράκι, τη βρίσκεις παντού». Ζωμός λαχανικών το δεύτερο υλικό μου, το έχω φτιάξει, το έχω κρατήσει στην κατάψυξή μου, το έφτιαξα επί τόπου με λίγα λαχανικά που έβρασα ό,τι μου περίσσεται από το ψυγείο. Έτοιμο ζωμός λαχανικών. Ό,τι θες νιτζεράκι μου στην Green Kitchen είσαι, ό,τι θέλεις κάνεις. Μέσα στο κατσαρολάκι μου κι αυτό. Να πούμε ότι παραδοσιακά αυτή η τεριγιάκι σος λοιπόν από την Ιαπωνία είναι από το 17ο αιώνα έχει καταγραφεί έτσι πρώτη της ας πούμε εμφάνιση, έκανε τον ντεμπούτο της. Νομίζω, μπορώ να κάνω και ένα μικρό λαθάκι εκεί, είχε στην αρχή παιδιά χυμό από ανανά εκτός από τη σόγια σος και την ζάχαρη που θα βάλουμε τώρα. Έγινε πάρα πολύ γνωστή, ευρύτερα γνωστή, περισσότερο από την Αμερική, όπου εκεί οι μετανάστες, οι Ιάπωνες, τα Ιαπωνικά εστιατόρια κτλ. Κτλ. Τη χρησιμοποιούσαν πολύ, τη λάτρεψαν οι Αμερικάνοι και είναι μια πολύ αγαπημένη σως και στην Ελλάδα. Βάζω μέσα στο κατσαρολάκι και τη ζάχαρη. Είμαι μια κινητή εγκυκλοπαίδεια. Μαύρη ζάχαρη, ντεμεράρα, αυτή που μοιάζει λίγο με βρεγμένη άμμο, θα έλεγα εγώ. Μέσα λοιπόν και η ζάχαρη. Και ένα τελευταίο υλικό που θα μας δώσει έτσι μία οξύτητα, μέσα λοιπόν και το ξύδι. Ας βάλω στην άκρη και αυτά τα μπολάκια. Λοιπόν,
υπέρ κατσαρολάκι. Θυμίζω εδώ το Red Series μου, το οποίο έχει και αυτή τη φοβερή λαβή που είναι και soft touch. Έχει και μια τεχνολογία που δεν με αφήνει να καώ, με κρατάει ασφαλή, stay cool λέγεται. Το βάζω λοιπόν εδώ, στο μικρό μου το μάτι. Ανάβω τη φωτιά, θα το βάλω στο 5, αποφάσισα μόλις. Την ανακατεύω ελαφρώς και την αφήνω εδώ να κάνει δουλίτσα, παιδιά. 20 λεπτά θέλει δουλίτσα, 30 λεπτά θέλει δουλίτσα, 35, δηλαδή μέχρι 40 λεπτά μπορείτε να τη βράσετε. Οπότε ένα μικρό ανακατεματάκι και την αφήνω στην ησυχία της. Πάντα όμως την έχω μέσα στο μυαλό μου και στην καρδιά μου φυσικά και την κοιτάω, μη μου υπερχειλήσει, μη μου καεί, μη οτιδήποτε, την κοιτάω. Και πάμε να φτιάξουμε το ριζάκι μας σιγά σιγά. Θα χρησιμοποιήσω έτσι για να είμαστε σε ασιατικό mood ένα ρύζι μπασμάτι, επίσης ένα ρύζι πάρα πολύ αγαπημένο για εμάς τους Έλληνες, το αγαπάμε πολύ. Θα ανοίξω την κατσαρόλα μου και θα το σοτάρω. Έτσι θα το καβουρδίσω, αλλά χωρίς να πάρει χρώμα, παιδιά. Απλά να το γυαλίσω με στο λάδι για 1-2 λεπτά. Ιδανικά, θα ήθελα να μου βάλετε σισαμέλα. Γευστικά, δηλαδή, έτσι το γευστικό προφίλ, να το πούμε, του σισαμέλαιου, ταιριάζει πιο πολύ με τα υπόλοιπα υλικά μας. Δεν θα σας βάλω όμως τώρα να πάτε να παίρνετε σισαμέλο για 2 κουταλιές λάδι που θα βάλω εγώ μέσα στην κατσαρόλα. Εάν έχετε ελαιόλαδο, παιδιά, ελαιόλαδο. Οπότε, ελαιόλαδο στην κατσαρόλα, σε μέτρια προς υψηλή φωτιά. Θα το πάω δηλαδή 6-7, δεν τζιγκουνευτώ τη θερμοκρασία και μέχρι να το βάλω να σοταριστεί, μέχρι δηλαδή να κάψει το λάδι μου, θέλω να έχω τα υπόλοιπα υλικά του ρυζιού έτοιμα, θέλω να το δουλέψω λίγο γρήγορα το ρύζι για να μην μου καεί στο σοτάρισμα κτλ. Οπότε, ρύζι εδώ, το βάζω δίπλα στη φωτιά μου. Αλάτι δίπλα στη φωτιά μου. Γάλα καρύδας, θέλω τζιντζεράκια να πάρετε το συγκεκριμένο που είναι μέσα στην κονσέρβα, που είναι έτσι λίγο πιο παχύρευστο από το ρόφημα καρύδας που πίνουμε. Θέλω εδώ ένα ανακάτεμα. Ωραία, το βάζω και αυτό δίπλα στις εστίες μου, να είμαι έτοιμη, να έχω την προετοιμασία μου σωστά. Και πάμε να μετρήσουμε και το νερό μας. Θέλω 300 ml, εδώ στο δοσομετρητή μου, φιλτραρισμένο νερό, καθαρό νερό, χωρίς χλώριο, χωρίς σκουριά. Έτσι, παιδιά, μαγειρεύω και νόστιμα και υγιεινά. Μετράμε τώρα εδώ. Ωραία. Και βάζω το μπασμάτι μέσα στην κατσαρόλα. Ωραία. Πάμε λοιπόν να σοτάρουμε το ρύζι μας. Θα αλατίσω κιόλας αυτή τη φάση. Ωραία. Μια χαρά είμαστε εδώ από σοτάρισμα. Πάμε να βάλουμε μέσα τα υγρά, το νερό μας, το γάλα της καρύδας. Τέλεια. Τώρα, χαμηλώνω τη φωτιά. Την πάω στο 4, κάτω από τη μέση δηλαδή. Κάνω ένα ανακάτεμα. Δεν θα ξαναανακατέψουμε, παιδιά, το ρύζι. Το ανακατεύουμε μία φορά εδώ. Ωραία. Και τώρα θα μισοκλείσω το καπάκι, θα το αφήσω έτσι μια πολύ μικρή σχισμή εδώ. Και γιατί θα την αφήσω εδώ? Γιατί, παιδιά, αυτό υπάρχει περίπτωση να φουσκώσει, να αφρίσει και να χυθεί έξω από την κατσαρόλα. Υπό επίβλεψη τα δύο φαγητά μου εδώ. Δεν φεύγω, δεν πάω στο μπάρμπεκιου έξω που είναι άλλοι και ψήνουν και πίνουν τα μοκτελάκια τους. Εγώ είμαι εδώ, φτιάχνω το φαγητό για να βγω έξω. Μαζεύω και έρχομαι να κάνουμε τα λαχανικά. Λοιπόν, λαχανικά, κεφάλαιο λαχανικά για το συγκεκριμένο φαγητό. Ό,τι έχετε, παιδιά, εγώ σήμερα έχω, ας πούμε, ένα κρεμμύδι θα έβαζα, αλλά τώρα επειδή τα βλέπω αυτά έτσι κούτσικα και μικρούλια, θα βάλω 2. Αν εσείς έχετε κανονικά κρεμμύδια, βάλτε 1. Είχα στο ψυγείο διάφορες πιπεριές και θα βάλω και μία κόκκινη για το χρώμα, θα βάλω και μερικά φρέσκα κρεμμυδάκια. Τώρα τι θα κάνουμε όμως? Δεν θα τα σοτάρουμε ακόμα τα λαχανικά και τα plant-based κεφτεδάκια. Περιμένω να τελειώσει το ρύζι μου. Περιμένω να τελειώσει η τεριγιάκι μου. Τώρα αυτά μαζί θέλουν ακόμα ένα τεταρτάκι, ένα 20 λεπτάκι. Θέλω όμως να είμαι προετοιμασμένη στο λαχανικό. Οπότε πάμε να τα κόψουμε. Έτσι, κόψτε τα σε κομμάτια. Μεγάλα, ωραία κομμάτια. Ωραία.
πάνε τα κρεμμύδια μου. Μαζεύω. Εδώ είμαι. Ωραία. Ρίχνω μια ματιά στην τυριάκι μου. Τη κάνω έτσι ένα ανακατεματάκι να δω τι κάνει. Μια χαρά τη βλέπω. Μοσχοβολάει. Τέλεια. Και πάμε να κόψουμε τα φρέσκα κρεμμυδάκια. 3, 4, 5, δεν είναι πάρα πολύ μικρά. Θα βάλω 4 φρέσκα κρεμμυδάκια. Κόβω τις σουρίτσες τους. Και θα τα κόψω έτσι σε χοντρές ροδελίτσες. Πάμε και τις πιπεριές. Και το ίδιο θα κάνεις και με την κόκκινη πιπεριά. Εδώ τα κομμάτια αυτά τα θέλω. Το τζιντζεράκι, το σήμα που χρησιμοποιούμε παιδιά για το τζιντζεράκι, που το βλέπετε εδώ στο μπλουζάκι μας, σημαίνει «σ' αγαπώ» στην νοηματική γλώσσα. Πάρα πολύ cute. «Σ' αγαπώ τζιντζεράκι». Για να δούμε εδώ σε τι φάση βρισκόμαστε, παιδιά. Η τεριγιάκι μου σιγοβράζει, εδώ κάνει μπουλ, 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 μπουλ. Έχει καραμελώσει, έχει γλασάρει και έμεινε, παιδιά, κάτω από το μισό, έμεινε το 1/3. Αυτό σημαίνει ότι έχει και πάρα 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 πολύ συμπυκνωμένη γεύση. Υπέροχη γεύση τυριάκι. Και το ρύζι μου έχει τελειώσει, το έχω κλείσει. Κλείνω και την τυριάκι εντωμεταξύ. Για να το δούμε. Τέλειο. Τώρα, αυτό που χρειάζεται το μπασμάτι μου είναι με ένα πιρουνάκι, λίγο έτσι να τα φρατέψω. Θα το κάνω λίγο έτσι. Ωραία. Έτοιμη. Πάει το ριζάκι. Το αφήνω στην άκρη. Πάει και η τεριγιάκι, της κάνω ένα έτσι τελευταίο εδώ. Μαύρη και άραχνη είναι αυτή η σως, παιδιά, η τεριγιάκι. Την αφήνω και αυτή στην άκρη. Και τα κάνω όλα στην άκρη για να φέρω κοντά μου την άλλη υπερκατσαρολάρα Red Series, η οποία, παιδιά, κάνει για όλες τις εστίες και δεν περιέχει καμία, παιδιά, επιβλαβή ουσία. Λάδι στην κατσαρόλα. Αν έχει σαμέλαιο, εννοείται και εδώ μας κάνει πολύ καλύτερα γευστικά. Αλλά δεν παίζει τόσο μεγάλο ρόλο, μην τρελαίνεσαι. Και μόλις, παιδιά, κάψει εδώ το ελαιόλαδό μου, το βάζω τώρα υψηλή φωτιά. Δεν θα κάνουμε το ελληνικό σοτάρισμα. Θα κάνουμε το λίγο πιο Asian, το λίγο πιο ασιατικό. Ωραία, ζεσταθήκαμε εδώ. Πάμε μέσα όλα τα λαχανικά. Τσούκου τσούκου. Ωραία. Και τώρα, παιδιά, για 3 λεπτά δεν θα τα αφήσω ησυχία. Εδώ θα είμαι με την κουτάλα και θα τα παιδεύω. Ωραία. Πάμε τώρα, τζιντζεράκια, να δούμε τα κεφτεδάκια μας. Φυτικά κεφτεδάκια, plant-based, vegan κτλ. Τα οποία, παιδιά, είναι ζουμερά και πεντανόστιμα. Είναι γεμάτα πρωτεΐνη και συγκεκριμένα 19 γραμμάρια αναμερίδα. Ωραία. Δεν έχουν GMOs και είναι, παιδιά, ζυμωμένα με έξτρα παρθένο ελαιόλαδο. Τέλεια. Ωραία. Θα ρίξουμε, λοιπόν, και τα κεφτεδάκια στο τηγάνι και θα τα σοτάρουμε μαζί με τα λαχανικά πριν ρίξουμε μέσα την τεριγιάκι σως. Ανακύκλωση συσκευασία μου. Ωραία. Και σοτάρω. Κατεβαίνω στο 7. Μ' αρέσουν αυτές οι λαβές γιατί μπορεί να κατάγεις και έτσι. Κοίτα. Δεν βάζουμε αλάτι, παιδιά, δεν βάζουμε πιπέρι, δεν βάζουμε τίποτα έντονο σε γεύση, γιατί τα κεφτεδάκια μου είναι από μόνα τους νόστιμα, είναι δηλαδή τελική συνταγή κεφτεδακίου και επιπλέον θα βάλουμε και την τεριγιάκι σως μέσα, που όπως είπαμε είναι πολύ αλμυρή και έχει πολύ έντονη γεύση, έτσι πολύ ιδιαίτερη και έντονη γεύση, οπότε δεν χρειάζομαι τίποτα άλλο. Και ήρθε η ώρα για την τεριγιάκι σως. Παίρνω, λοιπόν, το κατσαρολάκι μου, ένα ανακάτεμα και σε αυτό. Μουσική
να κατέβω. Ένα λεπτάκι την αφήνω εδώ να γλασαριστεί. Ωραία, κλείνω τη φωτιά. Μαζεύω εδώ τα τζιτζιμπίτζιλα. Φέρω ένα πιατάκι. Σερβίρω το ρύζι μου. Το υπέροχο αυτό αρωματικό ρύζι καρύδας. Για να πάρουμε τώρα ένα κουτάλι. Να σερβίρουμε ριζάκι. Μου αρέσει τώρα το στυλ από κάτω το ρύζι, από πάνω τα κεφτεδάκια. Νομίζω είναι αρκετό. Πάμε και για κεφτεδάκια. Θα βάλω 2. Κάτσε να τα κουμπίσουμε εδώ, να τα βλέπετε και όλα ωραία. Κοιτάξτε τι ωραίο που είναι. Γλασαρισμένο, πολύχρωμο. Λοιπόν, μπόλικα λαχανικάκια. Ωραία. Και να μην πάρω και λίγη τυριάκι σως. Τόση ώρα τη βράζαμε. Ορίστε, και λίγη τυριάκι. Πίσω εσύ. Ένα πιρουνάκι. Α, παιδιά, σουσάμι δεν βάλαμε. Σερβίρουμε με σουσάμι. Σουσάμι, παιδιά, από πάνω. Sorry, ξεχάστηκα. Ομό ή καβουρδισμένο, ό,τι θέλετε. Τώρα, αν εσείς γουστάρετε από πάνω να βάλετε κάποιο αρωματικό, βάλτε λίγο κόριανδρο, βάλτε λίγο μεντανό, μην βάλετε και τίποτα, δεν πειράζει. Κεφτεδάκι, τεριγιάκι, έκανα και ρήμα. Να τη μουκίτσα, αυτή είναι. Κούκλα, για να δω. Πολύ καλό, πολύ καλό. Παιδιά, το κεφτεδάκι είναι ζουμερό. Είναι νόστιμο. Δεν καταλαβαίνεις καν ότι είναι φυτικό. Τίποτα. Δεν έχεις ιδέα αν δεν το πούνε. Η τεριγιάκι είναι γλυκιά. Τέλεια, καραμελωμένη. Είναι αυτό το φοβερό ουμάμι στοιχείο της. Δεν περιγράφω άλλο. Υλικά για τη σως τεριγιάκι. 250 ml ζωμό λαχανικών, 80 ml σάλτσα σόγιας, 40 γραμμάρια μαύρη ζάχαρη, 50 γραμμάρια λευκό ξύδι. Υλικά για το ρύζι. 3 κουταλιές της σούπας, ελαιόλαδο ή σισαμέλαιο, 300 γραμμάρια ρύζι μπασμάτι, 300 ml νερό, 400 ml γάλα καρύδας κονσέρβα, αλάτι. Υλικά για τα κεφτεδάκια. Μία συσκευασία plant-based κεφτεδάκια, 1 με 2 ξερά κρεμμύδια. 4 φρέσκα κρεμμυδάκια, 1 κόκκινη πιπεριά, 2 πράσινες πιπεριές, ελαιόλαδο ή σισαμέλαιο, σουσάμι για το σερβίρισμα. Λοιπόν, εμείς τώρα θα κλείσουμε, παιδιά, τις κάμερες, θα πάμε έξω στον κήπο δίπλα στο μπάρμπεκιου να φάμε την τεριγιάκι σως. Εσείς τι θα κάνετε? Θα τρέξετε γρήγορα στην κουζίνα. Θα φτιάξετε τις συνταγάρες μας, θα βγάλετε μια φωτογραφία πριν τις μας αμπουκώσετε, παρακαλώ πολύ, και θα τις ανεβάσετε σε ένα story στο Instagram. Το account μας περνάει τώρα από κάτω για να το ακολουθήσετε, για να μας κάνετε mention, να βάλετε εκεί τα hashtags σας, ό,τι θέλετε. Μέχρι την επόμενη επεισοδιάρα μας, φιλάκια!